Η κυβέρνηση κλιμακώνει τον πόλεμο κατά τη ακρίβεια. Ο πληθωρισμός υποχωρεί, ενώ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι αυξήσει στι τιμέ των τροφίμων στην πατρίδα μα έπεσαν κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, γεγονό που αποδεικνύει ότι οι κινήσει που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αποδίδουν. Στα τρόφιμα, ο σωρευτικό πληθωρισμό στην Ελλάδα είναι οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα Δεκεμβρίου 2021 Ιουλίου 2024, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 26,1% σωρευτικά και την Ελλάδα 25,8%. Όπω επισήμανε ο Πρωθυπουργό στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται, στην οποία όμω χωρί θριαμβολογίε τα στοιχεία αντανακλούν μια καθαρή εικόνα. Τα πολλά αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει μέχρι στιγμή είναι αποτελεσματικά. Το σημαντικότερο είναι ότι βλέπουμε να πλησιάζει σταδιακά ο επίλογο αυτή τη δοκιμασία που επιβαρύνει όλα τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, από το Μάιο του 2024 καταγράφεται μείωση τιμών στις αλυσίδες σούπερ Μάρκετ και συγκεκριμένα το Μάιο του 2024 είχαμε μείωση μείων. 1,25%, τον Ιούλιο μείον 1,92% και τον Ιούλιο του 2024 μείον 1,56%. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι στις περισσότερες κατηγορίες τροφίμων οι τιμές μειώθηκαν τον Ιούλιο. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη ζάχαρη 19%, στο αλεύρι και στα φρούτα 9%, ενώ στις παιδικές τροφές οι τιμές ήταν χαμηλότερες κατά 3%. Στον αντίποδα, στην κατηγορία των τροφίμων το ελαιόλαδο σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση από πέρσι μέχρι φέτος με τις τιμές του να σημειώνουν συνολική επίδραση Τη τάξη του 2,26% στον πληθωρισμό τροφίμων. Όπω τόνισε και ο Πρωθυπουργό, κεντρικό μα στόχο και η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμε αυξήσει στο εισόδημα. Αυτό συνεχίζουμε να υπηρετούμε.